Πραγματικά είναι γεγονός ότι ο νεαρός κρατείται προσωρινά. Εν ώψη της ευκαιρίας αυτής της απόφασης και της υπόθεσης, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα κυρίως προς τα νέα παιδιά ότι το διαδίκτυο θέλει μεγάλη προσοχή. Το διαδίκτυο είναι ευχή και κατάρα. Το εργαλείο του διαδικτύου πράγματι έχει διαδοθεί σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Θέλει μεγάλη προσοχή να χρησιμοποιείται πάντοτε προς το καλό και όχι για το κακό. Είναι παγίδα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Οι υποθέσεις αυτή θέλω να τονίσω ιδιαιτέρως ότι αρνηθήκαμε το αδίκημα του βιασμού. Δεν υπάρχει βιασμός, αλλά και τα υπόλοιπα αδικήματα ήταν σε κακουργηματική και σοβαρή μορφή. Γι' αυτό υπήρξε και το επαχθές μέτρο της προσωρινής κρατήσεως. Όμως πιστεύω ότι η υπόθεση αυτή των δύο ηλικιακών, η μία ήταν 11 και το θύμα και ο θήτης 24, δεν υπάρχει η ηλικιακή ορίμανση και στον 24χρονο και φτάσαμε στην σημερινή απόφαση. Υποσχέθηκε ενώπιον της κυρίας Ανακρίτριας ότι θα πέσει σε διαλογισμό για να σκεφτεί το μεγάλο λάθος που έκανε μέσω του διαδικτύου. Τονίζω όμως πάλι για τελευταία φορά ότι θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον κόσμο που απευθύνεται αυτή η ειδικής προλήψεως απόφαση ότι δεν υπήρξε βία. Η σημερινή εξέλιξη ήταν εν πολύ αναμενόμενη. Τα αδικήματα τα οποία βάρυναν τον εντολέα μας ήταν βαρύτατα. Ήταν αυτά του βιασμού και της αποπλάνησης ανηλίκου νεότερου ατόμου κάτω των 12 ετών. Και βεβαίως της πορνογραφίας, της κατοχής πορνογραφικού υλικού. Σε κάθε περίπτωση όμως αναπτύξαμε τους ισχυρισμούς μας. Αρνηθήκαμε μετεπιτάσεως το αδίκημα του βιασμού για το οποίο προσκομίσαμε αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι ενώπιον του ακροατηρίου θα γίνουν σεβαστά, θα γίνουν δεκτά. Στο ακροατήριο πιστεύουμε ότι η υπόθεση θα είναι μιας διαφορετικής μεταχείρισης, θα τύχει μιας διαφορετικής μεταχείρισης. Οι ισχυρισμοί τους οποίους έχουμε ήδη προβάλει θεωρούμε ότι θα αναπτυχθούν έτι περαιτέρω και ευελπιστούμε σε μια ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.